ξεγνώρισα το καλοκαίρι σε ένα τρελό γλέντι. Ακριβώς. Η πρώτη μας επαφή ήταν. Υπέροχη και ξέχαστη. Αξέχαστη, η αλήθεια είναι αυτή. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι. Τρέχεις. Δουλεύω τώρα, τρέχω πολύ. Δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Τελείωσε όλο αυτό το πανηγύρι που ζήσαμε. Αλλά πέρασες μεγάλο καλοκαίρι. Πέρασα δηλαδή... μεγάλο γιατί δούλευα και το καλοκαίρι. Από πού δούλευες? Είχα από την περιοδία στα βαφτίσια την παράσταση. Και είχα εκείνο το κενό μόνο αυτές τις μέρες που συναντηθήκαμε. Και τώρα ξανά πάλι με το που γύρισα τα κεφάλια μέσα και πρόβες, γυρίσματα, όλα μαζί. Γιατί δουλεύεις τόσες πολλές ώρες? Γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, δυστυχώς. Πρώτον μου γιατί μου αρέσει και δεύτερον γιατί π.χ. η σειρά συνεχίζεται από πέρυσι. Θέατρο δεν μπορώ να μην κάνω, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε αναγκαστικά τα ξανακάνω και τα δύο και φέτος, παρόλο που έχω κουραστεί πολύ είναι η αλήθεια. Αλλά φαντάζομαι ότι χρόνο το καλοκαίρι ότι θα κάνω μια παύση, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να με προσέξω και λίγο. Χρόνο έχεις καθόλου? Ελάχιστο. Ελάχιστο, δυστυχώς. Είναι κάποιες μέρες που δεν έχω γύρισμα πολύ, οπότε λίγες ώρες από εδώ, λίγες από εκεί. Αλλά μία μέρα ολόκληρη, ελεύθερη ποτέ. Έχεις κουραστεί πολύ, πολύ, δηλαδή και πέρσι, γιατί και πέρσι το ίδιο πρόγραμμα είχες. Πέρσι, κάποια στιγμή έφτασα στα όρια μου γύρω στα Χριστούγεννα. Ναι. Έπαθα μια υπερκόπωση και. Τι υπερκόπωση? Σωματική και ψυχολογική πίεση και κούραση πολύ, γιατί είναι πολλά τα χρόνια του καθημερινού που κάνω, το οποίο έχει απαιτεί πολλές ώρες και είναι μεγάλος όγκος δουλειάς. Σε συνδυασμό με το θέατρο τα τελευταία χρόνια, επειδή δουλεύω και τα καλοκαίρια, ήρθα και κλάταρα. Και τι συνέβη? Πήγα στο γιατρό, άρχισα βιταμίνες. Τι ένιωσες δηλαδή διατροφή. Και πήγες? Ένιωσα ότι δεν έχω δύναμη να ξυπνήσω το πρωί, να σηκωθώ από το κρεβάτι, να πάω στη δουλειά, ήθελα μόνο να κλαίω. Είχα πάθει μεγάλο σοκ. Γιατί εγώ είμαι και μονίμως ζυζάνιο, είμαι σε πολύ καλή διάθεση και νευρική αρκετά. Και ξαφνικά είχα γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχα δυνάμεις, δεν μπορούσα να χαρώ, να περάσω καλά. Ήμουν μονίμως σε πίεση, σε ένα άγχος, να προλάβω, να τρέξω. Δηλαδή, μόνο δούλευα, δεν ζούσα. Και τι εννοείς, σου έρχονταν να κλαίει συνέχεια? Ψυχολογικά είχα τόσο μεγάλη πίεση από όλο αυτό που περνούσα, που δεν ήξερα τι συμβαίνει. Γιατί ξαφνικά, σωματικά, όταν νιώθεις ότι δεν μπορείς να τα απεξέλθεις, και εκεί που έχεις τις δυνάμεις που είχες, έχεις το 1/10 αυτών. Είχα τρομοκρατηθεί. Οπότε και ψυχολογικά είχα αρχίσει να πέφτω. Γιατί νόμιζα ότι είμαι άρρωστη, ότι κάτι μου συμβαίνει, ότι θα τρελαθώ, ότι κάποια βαριά αρρώστια έχω και δεν το ξέρω. Άρχισε το μυαλό να πηγαίνει σε τέτοια. Ναι. Και είχα θλίψη μεγάλη. Περνούσα δύσκολα. Ναι. Και ξύπνησα μια μέρα και είπα θα πάω στο γιατρό να δω τι είναι και μου είπε κατευθείαν κορίτσι μου. Σε ρώτησε ποιο είναι το πρόγραμμά σου? Πρέπει λογικά μου λέει να είσαι λιπόθυμη αυτή τη στιγμή. Μπορώ πως περπατάς. Οπότε είναι πολύ φυσιολογικά όλα αυτά που νιώθεις. Άρχισε να τρως, να τρέφεσαι σωστά, να ξεκουράζεσαι λίγο, κάνε μια παύση όσο μπορείς, να κοιμάσαι καλά και επανέλθα σιγά σιγά. Δεν έτρωγες? Έτρωγα στο γύρισμα τα φαγητά του catering που από βιταμίνες και πρωτεΐνες που θα έπρεπε να παίρνω, έπαιρνα το πολύ χαμηλό ποσοστό. Ναι. Δεν πρόσεχα πολύ, αλήθεια είναι. Δεν τρώω και πολύ λαχανικά, δεν κάνω και καμιά διατροφή εγώ υγιεινή. Είμαι λίγο χύμα σε αυτά, οπότε ναι, με δυσκόλεψε αυτό. Τώρα πια έχω προσαρμοστεί. Εσύ είσαι από... δεν είσαι από την Αθήνα. Ήρθες εδώ... Από Πελοπόννησο. Οι γονείς σου με τι ασχολούνται? Ο παπάς μου είναι καπετάνιος. Α, στα καράβια. Ναι. Ασούλιπε δηλαδή. Και ταξίδευε κάθε χρόνο, ακόμα και τώρα δηλαδή λείπει. Α, είναι ακόμα στα καράβια? Ναι, και πού πηγαίνει? Είναι, κάνει υπερατλαντικά ταξίδια γιατί είναι. Και δικό μου σε πετρελαιοφθόρα. Έχει πάει ποτέ μαζί του ταξίδι? Όχι, η μαμά έχει πάει όταν ήμασταν πολύ μικρά, γιατί είμαστε δύο αδέρφια. Πριν γεννηθώ εγώ δηλαδή. Μετά με τα δύο παιδιά αναγκαστικά δεν γινόταν να φύγουμε, να λείπουμε. Είχαμε σχολεία, υποχρεώσεις, η μαμά διάφορες δουλειές. Οπότε δεν ξαναπήγαμε. Μια φορά μόνο τον έχω δει στον Πειραιά. Που πήγαμε με το καραβάκι και πήγαμε στο. Γιατί δεν μπαίνουν στο λιμάνι αυτά τα πλοία, είναι πολύ μεγάλα. Και είχαμε πάει στο καράβι και είχαμε μείνει μία μέρα με τη μαμά μέσα. Αλλά ταξίδι δεν έχω κάνει, δυστυχώς. Άρα μπορεί να έβλεπες τον παπά σου ανά τρεις μήνες, ας πούμε. Ανά 8, 9, 10. Πώς ήταν, η μαμά σου δούλευε? Μπορούσαμε διαφορετικά. Δεν είχε βοήθεια δηλαδή από μαμάδες, πεθέρες κτλ. Οπότε έπρεπε να είναι πάνω από το κεφάλι μας. Και πώς ήταν όταν. Δηλαδή δεν είχες. Αυτό είναι το κακό, δεν έχεις την καθημερινή επαφή. Ήταν δύσκολο, ειδικά στην εφηβεία, γιατί όταν ερχόταν ο μπαμπάς, εγώ ήμουν σχεδόν ένα χρόνο μεγαλύτερη. Ένα άλλο παιδί. Ναι. Και σε εμφάνιση και σε προσωπικότητα και σε συμπεριφορά, σε όλα. Οπότε ο μπαμπάς μαθημένος και από τα καράβια, ότι διατάζουμε, είμαστε εμείς ο επικεφαλής. Υπήρχε αντίδραση και από μένα και από τον αδερφό μου, γιατί ξαφνικά ήταν ένας ξένος άνθρωπος στο σπίτι. Δεν τον είχαμε ζήσει. Δεν μπορούσε ξαφνικά να έρθει εκεί που πας 6 με 8 να παίξει να σου πει: όχι, δεν θα πας σήμερα. Λέγεις, ποιος είσαι, γιατί? Όχι, η μαμά θα μου πει. Οπότε υπήρχε μια αντίδραση εκεί. Με τα χρόνια φυσικά
Καταλάβαμε. Φυσικά. Ότι είναι διαφορετικό. Τώρα που ταξιδεύει ακόμα, πού πηγαίνει? Τώρα πάλι πηγαίνει Αμερική, Ινδία, Ιαπωνία, Κίνα, παντού. Ναι, αλλά δεν σε έφερνε πολύ ωραία πράγματα που δεν τα είχαν άλλα παιδιά? Ναι, όταν, ειδικά πιο μικρή. Ναι, έχει και τα καλά του αυτό. Πολλά, πολλά. Δηλαδή είχα κάτι σπίτια τη Μπάρμπι που δεν υπήρχαν πουθενά στην Ελλάδα τότε. Κάτι κούκλε με φυσική τρίχα, μεγάλε, ξέρει. Γιατί είχα τρέλα με τα παιδιά. Ναι. Δηλαδή παρακαλούσα τη μαμά μου να κάνει παιδί, οπότε μου έφερε ο μπαμπάς κούκλες, ναι, για να έχω να απασχολούμαι, να νομίζω ότι έχω μικρότερο αδερφάκι. Να τα ντεύω. Τα έχω ακόμα αυτά, δηλαδή. Υπέροχα παιχνίδια. Κοσμήματα και τέτοια, εντάξει, τη μαμά. Σου έλειπε, το ένιωθες ότι σου λείπει ή σε κάλυπτη η μαμά σου? Με κάλυπτη η μαμά και είχα μάθει να μην μου λείπει αναγκαστικά. Μας είχε υποβάλει δηλαδή η ίδια σε αυτή τη διαδικασία, για να μην έχουμε τέτοιο θέμα. Αλλά παρόλα αυτά, όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, τα πρώτα χρόνια που άρχισα να καταλαβαίνω, δηλαδή γύρω στα 2-3, την πρώτη φορά που έφυγε και εγώ είχα συνείδηση πλέον ότι είναι ο μπαμπάς μου και ότι φεύγει, μου είχε πει η μαμά μου ότι είχα πάθει κατάθλιψη κανονική. Δεν έτρωγα, δεν γελούσα, δεν κοιμόμουν, δεν έπαιζα, δεν έκανα τίποτα. Και έχω ακόμα αυτό το σύνδρομο, δηλαδή στέρηση και με την απόσταση, με τη σκέψη και μόνο ότι μπορεί να φύγει άλλο, να μην τον ξαναδώ. Έχω πολύ μεγάλο θέμα. Ακόμα, ε. Ναι, ναι. Γενικά στη ζωή μου, δηλαδή. Το έχω μόνο. Σε επηρέασε και με όλους. Αυτό... Και έχω συνειδητοποιήσει ότι οφείλεται σε αυτό. Στο λέω με σιγουριά, γιατί κάποια στιγμή είχα μιλήσει με έναν ειδικό και όταν του είπα ότι ο μπαμπάς μου είναι ναυτικός, μου είπε είναι αυτό. Είναι το, ναι, ότι κάποιος φεύγει, ανοίγει την πόρτα και φεύγει και νομίζεις ότι έτσι χάνεις ανθρώπους. Ακριβώς. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Άρα αυτός έχει επηρεάσει και η σχέση του με τα αγόρια, ας πούμε. Φυσικά, ξέρεις, φυσικά, είναι... ναι, ναι, ναι. Τι νομίζεις? Μεγάλη ανασφάλεια έχω δηλαδή πάνω σε αυτό. Πρέπει να τους εξηγήσεις αυτό. Ναι, ναι. Από την αρχή. Να ακούτε. Από την αρχή πρέπει να το πεις. Από την αρχή, ναι, ναι, ναι. Ότι φοβάμαι με αυτό τον ήχο της πόρτας. Έχω πρόβλημα με αυτό. Είναι αλήθεια. Προσπαθώ, δηλαδή, τελευταία χρόνια βέβαια, και όσο μεγαλώνουμε αρχίζουμε και ειδοποιούμε τα προβλήματά μας και τα διορθώνουμε σιγά σιγά, αλλά ναι, έχω μεγάλο θέμα. Στις σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή σου, ο μπαμπάς σου είναι παρόν? Στις περισσότερες τον... όχι. Mm. Και επίσης είναι πάντα η πρώτη γνώμη που μετράει για μένα είναι της μαμάς, δεν είναι του μπαμπά. Είναι δευτερευούς η σημασία, η γνώμη του μπαμπά, γιατί ποτέ όταν θα έπρεπε δεν ήταν εδώ. Είναι αναγκαστικό. Πράγμα που στενοχωρεί και τον ίδιο, στενοχωρεί και εμένα. Άρα όταν έχεις, αλλά τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη παρόλα αυτά την έχω στον μπαμπά. Γιατί μοιάζω και πιο πολύ στον μπαμπά εγώ σε χαρακτήρας. Α, ναι. Ναι. Είμαι πιο δυναμική, είμαι πολύ αυστηρή, πολύ απόλυτη σε κάποια πράγματα. Με στόχο και πολυδουλευτά ρού. Έχω πολλά, πολλά στοιχεία του μπαμπά που επικοινωνώ, παρόλο που μπορεί να μην έχουμε αυτή την επαφή που θα έπρεπε, σε συχνότητα τουλάχιστον, όταν βρισκόμαστε, μπορεί και με ένα βλέμμα να συνεννοηθώ πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα συνεννοηθώ με τη μαμά, που είμαστε συνέχεια μαζί και είναι, θα πρέπει να είναι πιο απλά τα πράγματα. Η συνέχεια.